Για 6 συνολικά οριοθετήσεις με φόντο την αποκλειστική οικονομική ζώνη που υποχρεούται να κάνει η Ελλάδα, έκανε λόγο μιλώντας τον 984 και ο Γιώργος Σαχίνη, ο καθηγητής Θόδωρος Καριώτης, που αποκαλείται και πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ. Ο κ. Καριώτης μίλησε για διαχρονικές και σημαντικές καθυστερήσεις που αφήνουν περιθώρια στους Τούρκους, οι οποίοι από το Αιγαίο έχουν στρέψει πια το ενδιαφέρον τους στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, που περιλαμβάνει τη Ρώ και τη Στρογγύλη, λόγω των κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων. Γεωγραφικά δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι το Αιγαίο ανήκει σε άλλο γεωγραφικό χώρο. Αλλά αυτοί το κάνανε από παλιότερα, όταν είχαμε συζητήσεις με τους Τούρκους. Συζητούσαμε την ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο και είχαν αποκλείσει με έντεχνο τρόπο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, δεν ανήκει στο Αιγαίο και δεν κουβεντιαζόταν. Και αυτό ήταν μια λανθασμένη γραμμή των Ελλήνων που υποθέτω έχει πλέον σταματήσει. Ο κύριος Καριώτης αναφέρθηκε στη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη, λέγοντας ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση στη Λιβύη, αυτή πιθανότατα θα ακυρωθεί και θα υπάρξει νέα με την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει τρόπος με αρχή από τη Γάβδο να ξεκινήσουν οι οριοθετήσεις, 6 στον αριθμό που πρέπει να κάνει η χώρα μας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει σε καμία. Η πιο σωστή λύση θα ήταν να τους επιτρέψουμε να καλύψουν τον κόλπο της Σύρτης που δεν επιτρέπεται γιατί είναι πάνω από 24 ναυτικά μίλια που λέει το δίκαιο της θάλασσας και αυτοί να δεχτούν ότι η Γάβδος έχει πλήρη επίρρεια. Άλλωστε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και θα είναι η πρώτη μας και εύχομαι να είναι η πρώτη μας οριοθέτηση από τις 6 που χρειαζόμαστε να κάνουμε. Ο Θόδωρος Καριώτης τοποθετήθηκε και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με την προσφυγή στη Χάγη, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση που γίνεται από διάφορους αναλυτές ότι πρέπει να υπάρξει συμβιβαστική λύση με τους Τούρκους, αποτυπωμένη σε συνυποσχετικό, είναι αμιγώς επικίνδυνη. Λένε ότι πρέπει να συζητήσουμε με τους Τούρκους και το συνυποσχετικό να υπάρχει και κάτι άλλο εκτός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Εντελώς επικίνδυνο και απαράδεκτο.